Καλό μεσημέρι, επιτέλους αρχίζει το ΠΑΟΚ 24. Επιτέλους, 20 λεπτά μετά τις 12. Εδώ είμαστε. Σε πλήρη σύνθεση. Κοίταξε, όλοι παίζουν και επιθετικοί, ναι. Τα χαφ και οι τερματοφύλακες. Ναι, ναι. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, διότι αρχίζει στριμώχνει λίγο και το θέμα το διαφημιστικό. Και λογικό είναι, πλησιάζουν οι γιορτές. Μια χαρά, εγώ λέω μπερεκέτη. Σας άκουγε και πριν, πολύ ωραία. Αν μπορούσαμε να το μειώσουμε και λίγο ακόμα, κάνουμε μια ώρα εκπομπή. Κέρδισε και ο Ηρακλής. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μέρα. Παναθηναϊκός τι έπαθε? Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ χάλια. Ο Ηρακλής βγάζει τον Παναθηναϊκό εκτός κυπέλου. Δηλαδή, ας πούμε, χθες αν δεν τα κατάφερνε και φέρνει ένα 0-0. Ναι, και ο καλά, ο Όφη εννοείται που τον κέρδισε. Υπάρχει και η διαφορά των γκολ. Ναι. Δεν είναι ότι πρέπει να κερδίσει. Δηλαδή, είναι, υπάρχει βολική ισοπαλία. Υπάρχει το ενδεχόμενο στην ισοπαλία να μην είναι βολική, αν κερδίσει ο πόλο μήνυμα στον Παναθηναϊκό. Δεν κερδίζει μόνο, εντάξει τώρα. Τα υπερβολές. Ίδια ώρα θα γίνουν τα μάτς. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει. Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ χάλια. Μπορεί και ο ΠΑΟΚ να έχει τα δικά του θέματα και μια αναστάτωση, αλλά ο Παναθηναϊκός, ναι, αλλά το βλέπεις στο γήπεδο ότι καταραίει. Καλό είναι σήμερα να τα βρουν μεταξύ τους, να μην φύγει ο Στραματσόνη, να έχουν μια ηρεμία για τις επόμενες μέρες γιατί παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Δεν το γλιτώνουμε. Το... Δεν το γλιτώνουμε, Σταύρο μου. Γιατί θα ήταν μια καλή λύση να είναι την Κυριακή στον ΠΑΟΚ. Του Όφη, ο Σίτρεφόρ, εκεί κατάλαβα ότι. Ναι. Δεν. Και πόσο να αλλάξει δηλαδή η εικόνα. Αυτή η ομάδα που καταραίει και όταν έχει ένα πρόβλημα, ένα εμπόδιο. Γιατί ο Παναθηναϊκός κάθε φορά που τρώει γκολ, μετά τέλος, διαλύεται. Αυτό συμβαίνει το τελευταίο διάστημα σε όλα τα παιχνίδια του. Και πόσο να αλλάξει αυτό μέχρι την Κυριακή δηλαδή. Αν μπει ο ΠΑΟΚ όπως μπαίνει και τον βλέπουμε και είναι καλά και πατάει καλά και βρήκε χώρου στη λεωφόρο. Τι να αλλάξει, ξέρω εγώ. Εντάξει. Ας δούμε την ομάδα σήμερα. Έχουμε. Αυτό. Σήμερα τι να δει. Σήμερα θα παίξει ο Γιαννούλης, ο Κίτσιου. Εντάξει, θα παίξουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν θα αγωνιστούν την Κυριακή. Όχι, την Κυριακή ο ΠΑΟΚ. Στο παιδί θα παίξουν. Ο Κρέσπο και ο Μαλεζάς. Ο Μαλεζάς θα παίξει. Ο Βαρέλα παίζει τα μήλα. Είπαμε. Τι εννοεί. Τα μήλα, μην τον πετύχει μπάλα. Ο Κρέσπο και ο Μαλεζάς. Αλλά μην μιλάς γιατί στοχοποιούνται παίχτες. Ναι. Ναι, παιδί μου, προχθές ο Βαρέλα έκανε ατρόμητο 30 γεμίσματα. Τα γκολ του ατρόμητου είναι όλα από γεμίσματα. Δεν είναι από συρτό ποδόσφαιρο από κάθε σκηνή, είναι όλα από γεμίσματα. Έχει μία επέμβαση. Έχει. Στις 30 επιθέσεις έχει μία φορά βρήκε την μπάλα. Δείδε στατιστικά μέσα. Δύο. Μία. Το ξαναείδα μετά, δύο είναι. Του Βαρέλα. Ο Πέλκας και ο Κουλούρης έχει δύο. Ο Πέλκας και ο Κουλούρης έχουν δύο. Ο Τζαβέλας πόσες έχει? 11. Αλλά ο Βαρέλα είναι. Τι να πει. Ο Μαλεζάς Κρέσπο είναι καλό δίδυμο. Θα παίξουν σήμερα προφανώς, αν τα πάνε καλά, θα παίξουν και την Κυριακή. Και από εκεί πέρα ο βασικός κορμός του ΠΑΟΚ. Τα πλάγια μπακ, τριάδα αμυντικών μέσων, μάλλον όπως παίζει στα πιο δύσκολα παιχνίδια. Στα πιο δύσκολα. Και στα πιο δύσκολα. Για την Κυριακή λέω, sorry, την Κυριακή. Σήμερα είπαμε. Σήμερα νομίζω έχει ενδιαφέρον ποιος θα είναι σέντερ φορ. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Ποιος θα είναι, ο Περέιρα. Ο Θανασιάδης. Ο Κλάος. Ναι, πέστε, τον ξέχασα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Έχει, ναι, οι δύο και που απουσίαζαν. Τέτοιες μέρες καλό είναι να ξεχνιέσαι. Δεν χρειάζεται να σε θυμούνται οι άλλοι. Άσε να περάσει μπορά. Ο ΠΑΟΚ στον όμιλο του λογικά δεν κινδυνεύει. Λογικά. Και αυτό έχει να κάνει με το τελευταίο, παιχνίδι. Ναι, δηλαδή, ότι το κερδίζεις εκεί και. Ότι είναι το πιο εύκολο μάτς είναι το τελευταίο με τον Πανευσυνιακό που είναι η πιο αδύναμη ομάδα. Μια φορά σε αυτή τη διαδικασία, πάλι ένα βαθμό στην καλύτερη, ναι. Χειρότερη, είναι έτσι σίγουρος. Και... ναι. Για να τρίκα δεν έχω εικόνα. Είναι μια από τις καλές ομάδες της Football League που δεν ξεκίνησε καλά με τον Γυαλιά εκεί να δίνει ρέστα, ειδικά στον Αφεντικό Αστέρα. Την πρώτη αγωνιστική. Όφη πάντως αυτές τρόμαξε λίγες ομάδες. Ναι. Λίγες ομάδες της Football League τις τρόμαξε χθες. Πάρα πολύ υγιής. Με αυτό, με την υγεία, έτσι. Όχι τώρα με το ότι μπάλα παίχτηκε. Στο γήπεδο, γιατί ήταν και χάλια το γήπεδο. Από αυτό που ξέραμε πριν 2-3 χρόνια, μια ομάδα η οποία Τετάρτη μεσημέρι έπαιζε, δεν έπαιζε. Στο μάτς Τετάρτης απόγευμα. Δεν είναι καμία σχέση. Έχει φοβερή υγεία. Και έχει και προπονητή που είναι υψηλότερο επίπεδο. Δεν είναι ο Νιόμπλιας για να είναι προπονητή. Μην ξεχνά ότι σε έθεσε τελευταίο στα playoff ο Νιόμπλιας πριν 2 χρόνια. Πού? Με τον Ατρόμητο, ως προπονητής του Ατρόμητου. Μάλιστα. Ο Ατρόμητος, όπως καταλαβαίνεις, με όποιο προπονητή και αν έρχεται, δεν έχει προβλήματα. Ιδόνιστα είναι. Με τον Αναστόπουλο τι είχαμε κάνει? Δεν νομίζω ότι τα κατάφερε ο Αναστόπουλος.
ως προπονητής του Ατρόμητου. Πολλές ομάδες στην Τουμπάκη. Καλά, αυτό λέω. Ναι. Λέω μήπως τα κατάφερε και με τον Ατρόμητο να μεγαλώσει το παλμαρέ του. Δεν θυμάμαι. Μια Καβάλα θυμάμαι. Μια... Γιάννενα, Καλυθέα. Γιάννενα, μια Καλυθέα. Παναχαϊκή μια... έχει. Παναχαϊκή. Λοιπόν, όπου μας βρει. Καβάλα, όχι, καβάλα, όχι. Καβάλα δεν λάθος μου, ναι. Όχι, καβάλα. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 45-26 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, για ό,τι θέλετε να τονίσετε. Έχουμε ποδόσφαιρο 5 και 4 Τρίκαλα ΠΑΟΚ. Έχουμε μεγάλο μάτι στο βόλεϊ στις 6 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, με το οποίο βεβαίως θα ασχοληθούμε. Χθες μάθαμε και το φοβερό ότι χτύπησε και ο Σακόγλου. Δηλαδή, δεν, εντάξει, αυτή η ομάδα. Διαγώνιο, κάποια στιγμή να παίξω, θα παίξει. Γωνίες. Και χωρί... Καθόλου, πουθενά. Μόνο λίγο στη μύτη. Μια γωνία κάπου υπάρχει. Να δούμε αν μπορεί να παίξει ο Σακόγλου ή αν. Τι να πω. Θα παίξει διαγώνιος ο Καλμαζίδης. Όχι, είναι και πασαδόρος ο Καλμαζίδης. Θα παίξει διαγώνιος ο Παντακίδης. Ξέρω εγώ. Ποιος θα παίξει. Αυτό τώρα πόσο μεγάλη διαφορά έχει. Να παίξει ο ακραίος διαγώνιος. Ακραίος διαγώνιος. Δεν έχει μεγάλη διαφορά. Δεν κάνει ο ακραίος υποδοχή. Εντάξει. Είναι το ταλέντο. Άμα έχει το ταλέντο, δεν έχει τρομερή διαφορά από όσο καταλαβαίνω. Δηλαδή ο Σωτηρίου δεν μπορεί να παίξει διαγώνιος. Πώς δεν μπορεί να ανάγκη μπορεί να παίξει. Εδώ έπαιξε ο άλλος πασαδόρος. Ναι, μπορεί να παίξει ο διαγώνιος. Και βεβαίως έχουμε και το μπάσκετ, όπου ο ΠΑΟ χθες πήγε σε λεπτομέρειες ένα ακόμα παιχνίδι στο τέλος του αγώνα. Αυτό το κέρδισε τώρα. Συνήθως εντός έδρας κερδίζει τέτοια, είδου, τέτοια παιχνίδια. Συνήθως. Πάλι η ίδια εικόνα, με τον ΠΑΟΚ να παίρνει διαφορά, να τη χάνει στο τέλος, παράταση. Εκεί, ας πούμε, σχετικά εύκολα ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Εγώ νομίζω ότι αυτή η ομάδα που δεν έχει ψηλό ταβάνι, έτσι, δεν έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, τουλάχιστον μια βελτίωση την παρουσιάζει. Έχει μια φυσιολογική βελτίωση. Καλή μας. Σιγά-σιγά. Και ομαδικά και ατομικά. Ο Κόνιας αρχίζει και μου αρέσει πολύ. Βέβαια. Σκέψου ότι... δεν τα λέγαμε αυτά. Ότι ναι, έχουμε βελτίωση, φαίνεται. Παλεύουν πράγματα. Παλεύουν τις αδυναμίες τους να τις βελτιώνουν. Κοίτα, χθες είναι ένα παιχνίδι που πάει στην παράταση. Εκτός ο Κλάντον καλά έκανε και έκανε φάουλ εκεί. Στη μία βολή που μπήκε. Καλό, στο, ναι, στο, σε καλό σου βγήκε. Αλλά προσπαθείς να καταλάβεις κιόλας. Ναι, 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 και το πώς σκέφτεται η ομάδα. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Πολύ καλός ο Κλάντον. Σταθερά, σχεδόν διψήφιος και σε πόντους και σε rebound. Σε κάθε παιχνίδι. Όσο παίρνει περισσότερο χρόνο, δείχνει και περισσότερο, είναι ο Σάιμπερ. Και ο Κόνιαρης πατάει πάρα πολύ ωραία. Ναι, εμένα και ο Κόνιαρης. Να παίζει ο Κόνιαρης είναι καλύτερη περιφέρεια. Εμένα ο Κόνιαρης μου άρεσε. Ναι. Και στην... Που έχω δει καιρό τώρα στον ΠΑΟΚ. Και στο μάτς στη Γερμανία μου άρεσε εμένα η ομάδα πολύ. Άλλο άμα έκανε 23 λάθη. Χθες είχε 12. Νομίζω. Καλά, είχε πολύ πίεση. Οι Γερμανοί είναι άλλο επίπεδο. Είναι μια φυσιολογική βελτίωση. Δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες, μην μπερδευόμαστε. Ναι. Δεν μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Το Μαργαρίτη λίγο, ρε φίλε. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Και με τον Πένερ και με τον Μαργαρίτη, κάποια στιγμή, μάλλον το 17, θα παίξει και ο ΠΑΟΚ πλήρης. Δεν μπορεί. Ο Κλάντον απλά σου δίνει την αίσθηση αυτό που έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι καλό είναι, ρε παιδί μου, κάποιοι παίχτες να παίζουν παραπάνω από ένα χρόνο στον ΠΑΟΚ. Πάντα αυτό η δεύτερη χρονιά. Και πέσει με να μ' αρέσει ο Κλάντον. Με ατυρωμένο των αναλογιών, εντάξει. Και πέσει μ' αρέσει. Είναι φιλότιμος, δε φίλε. Είναι αρχίδης καμπούρης του σε μαύρο. Εντάξει. Δεν είναι, τα βγάζει τα λεφτά του. Είναι τίμιος. Τίμιος. Τίμιος ζήγαντας. Τίμιος και στο 5 είμαστε καλά. Δηλαδή και ο Γλυνιαδάκης. Τι ξύλο παίζει αυτός, δες. Πολύ ξύλο. Ναι. Θα έχουμε μια συνέντευξη δεν αργότερα. Δεν θα ήθελα να το μαρκάρω τον Γλυνιαδάκη. Μεταξύ μας τώρα. Θα έχουμε μια συνέντευξη αργότερα με αθλητή της ομάδας μπάσκετ. Και θα μιλήσουμε σχετικά. Και αυτή ακούσουμε... η ρόζα που μου κράζανε όλοι οι μάμου σου του, μια καλή ομάδα είναι τελικά. Στον όταν... ίδιο απολογισμό με τον ΠΑΟΚ. Τώρα ναι, παίζει ο ΠΑΟΚ με αυτού. Δεν είναι τσαπάδες. Δεν έκανε μόνο ήττες μετά από εμάς. Ναι. Εκτός. Όχι, και πήρε και νίκες. Πάμε στους χορηγούς πρώτης ώρας. Η Αναδομό είναι μαζί μας. Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό. Κορυφαία κατασκευαστική με ανακαινήσεις υψηλών προδιαγραφών, με τα καλύτερα σύγχρονα υλικά, με μελέτες, με ό,τι χρειάζεται για προτάσεις που θα διαμορφώσουν το χώρο σας έξοχα, στο 2311-241-508 και στο anadomo-ανακαίνιση.gr. Στον πειρατή σήμερα είναι Thursday Thursdays, δηλαδή διψασμένες πέμπτες, με τον Παναγιώτη Καπελτζή να παίζει μουσικές, να παίζει Southern Blues, να παίζει Stoner, Hard Rock,
heavy rock και να ρέει μπύρα άφθονη εκεί στην Διογένους 17 στην Κάτω Τούμπα. Υπάρχει η δυνατότητα να δείτε και τους αγώνες όταν έχει κάτι ιδιαίτερο η τηλεόραση. Φυσικά όταν παίζει ο ΠΑΟΚ, όταν έχει τέτοια παιχνίδια μεγάλα είτε στην Ελλάδα είτε στην Ευρώπη κανονικά. Οπότε και σήμερα τα απογευματάκι εκεί θα πάτε στον Πειρατή για να απολαύσετε την αγαπημένη σας ομάδα. Και Ρεγκίνα, με είδη και αξεσουάρ μπάνιου, τα βρίσκεται μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα τα είδη υγιεινής Ρεγκίνα, τα κορυφαία είδη υγιεινής. Μπορείτε να μπείτε και στο site Ρεγκίνα Μπάνιο, μία λέξη, reginabanio.gr, για να δείτε κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα. Μας γράφει φίλος, είναι ο Δημιανός από τις ΗΠΑ, ο Ηρακλής βγάζει τον Παναθηναϊκό εκτός κυπέλου και εμείς θα τον αναστήσουμε. Έχει σιγουριά. Ξέρεις ότι με την μεταθάνατο ζωή είμαστε αιώνιοι πρωταθλητές. Έχουμε αναστήσει νεκρούς και νεκρούς. Με τη μεταθάνατο ζωή είμαστε αιώνιοι πρωταθλητές. Λάζαρος FC. Πολύ περίεργο παιχνίδι της Κυριακής, πολύ περίεργο παιχνίδι. Παίζουμε παιχνίδι σήμερα, άσε τις Κυριακές. Ναι, ναι ρε παιδί, εντάξει. Ναι. Δεν, σήμερα είναι ρε παιδί μου άλλη ομάδα. Αυτό σκεφτόντουσαν είναι... και οι άλλοι χθες. Της Κυριακής μα είναι οι δύσκολο. Άλλοι χθες κατέβηκαν με τους βασικούς. Κανονικά με τους βασικούς. Είναι πολύ άρρωστοι, δεν είναι... Μάλλον σε αυτά τα παιχνίδια δεν πρέπει να παίζουν οι βασικοί. Λέω. Είχε λογική και αυτό. Βέβαια, γιατί είχαν χάσει βαθμούς στην πρώτη. Είχε λογική ότι πρέπει αυτοί να συνεχίσουν, γιατί να πέσουν ψυχολογικά οι αναπληρωματικοί αν χάσουν κτλ. Τέλος πάντων, τώρα. Αυτή είναι η λογική προέθεση, είναι μεταφυσική. Ναι, ρε παιδί μου, ότι τα έχουν κάνει βασικοί όπως τα έχουν κάνει. Ναι, είχαν σφίξει. Ποιο προπονητή ήταν σε δύσκολη θέση. Ναι, αυτό. Όλοι είχαν σφίξει. Και αντί να τα κάνει λίγο καλύτερα, τα κάνει χειρότερα. Εντάξει, μόλις βλέπεις τον αγωνιστικό χώρο έτσι, βάζεις τώρα τον. Σε πληγεί ο Βιγιαπάνες. Θα πληγεί ο Βιγιαπάνες, το πει. Σε αυτό τον αγωνιστικό χώρο. Λόγω ύψους. Δεν μπορείς να πατήσεις εκεί, ρε. Ο Όφη είχε κάτι Σέρβους μυστήριους, κάτι μαύρους που πατούσαν, εντάξει. Δηλαδή. Πατούσαν σε αυτό το γήπεδο. Ξέρουν από βούρκο. Ξέρουν από βούρκο. Μάλιστα. Πρώτο πρόσωπο παντού ο Ουζουνίδης για να αντικαταστήσει τον Στραματσόνη. Πιο πολύ σαν επιθυμία διακρίνω τα κείμενα πάντως, όχι σαν ρεπορτάζ. Ναι, εντάξει. Υπάρχει βέβαια και μέσο ενημέρωση που στέλνει τον Ουζουνίδη στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, γίνονται και αυτά. Εντάξει, μέσο ενημέρωση γίνονται και οποίο... αυτά. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον προπονητή. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εντάξει. Και φάνηκε κιόλας πολλά... από την Δευτέρα το βράδυ. Ναι. Δεν χρειάστηκε να πάει Τρίτη. Πολλά γενέθλια σήμερα. Γενέθλια έχει και ο Λίνος Χρυσικόπουλος. Μεταξύ τι ζώδιο είναι το Ξώτης, ε. Στα, δύσκολα, στα δύσκολα χθες, είδες, ήταν παρόν. Τι και τάπα έριξε και καλάθι κρίσιμο έβαλε. Πρωτοβουλίες. Είχε 16 πόντους, πόσους είχε. 14. Και 10 rebound είχε. Και 3 κοψίματα πρέπει να έχει. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε και να τα πάρουμε τη σειρά. Πρώτα με το ποδόσφαιρο. Με μπάσκετ, με βόλι, είναι γεμάτη η σημερινή μέρα με παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Και ξεκινάμε αμέσως με τα ποδοσφαιρικά. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε λίγο πριν τη μία, 12-13 λεπτά πριν τη μία. Πάμε γρήγορα στο ποδόσφαιρο. Τρίκαλα ΠΑΟΚ, στον πρώτο όμιλο του κυπέλου Ελλάδας. Χθες η Λάρισα κέρδισε τον Πανευθυνιακό, άρα η Λάρισα, ο ΠΑΟΚ και τα Τρίκαλα έχουν από 3 βαθμούς. Η Λάρισα όμως έχει ένα παιχνίδι περισσότερο. Αν ο ΠΑΟΚ σήμερα κερδίσει, τελειώνει το θέμα. Αν φέρει ισοπαλία, τι γίνεται. Αν φέρει ισοπαλία, δεν τελειώνει, αλλά έχει στο τελευταίο μάτς τη δυνατότητα ακόμα και με ισοπαλία, να το πω έτσι. Γιατί συγκρούονται οι άλλοι δύο μεταξύ τους που έχουν. Πιθανόν τους ίδιους βαθμούς. Εκεί μάλλον θα παιχτεί η πρόκριση. Έτσι, αυτό φαίνονταν εξ αρχής ότι στο παιχνίδι Τρίκαλα Λάρισα. Θα κρυθεί μία. Στα Τρίκαλα θα κρυθεί μάλλον η θέση. Στο παιχνίδι Τρίκαλα Λάρισα θα κρυθεί εκείνη η θέση. Αλλά στο χέρι του ΠΑΟΚ είναι να μην εμπλέκεται καθόλου αυτός. Και να παίζεται μόνο η δεύτερη που θα οδηγήσει στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ χωρίς πολλούς βασικούς του που προτίμησε ο Ήβιτς να τους ξεκουράσει. Χωρίς τον Μάτος, χωρίς μπροστά Ροντρίγκες, χωρίς Κουλούρη, χωρίς Κάνιες που αποβλήθηκε, χωρίς τον Γλύκο που έχει ένα πρόβλημα.
Επιστροφή του Αθανασιάδη, επιστροφή του Περέιρα. Στα Τρίκαλα θα είναι για τον Λίμπερο, για το ΠΑΟΚ Σεραγωγός ο Ατρίδης, μαζί και η Αγάπη Γαβριλίδου. Ο Γρηγόρης είναι τώρα στην γραμμή. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Έχει στάσει? Όχι. Όχι, 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 στο δρόμο είμαστε, στο δρόμο. Σε ποιο σημείο της χώρας? Εντάξει, δεν έχουμε φύγει και πάρα πολύ. Δεν είσαι στα δυο στενά. Πόσα χιλιόμετρα είναι, το έχεις, το είδες? 230. 230, τα Γιάννενα πόσα είναι? Κάπου εκεί είναι, 260. 260. Ναι, απλά τα Γιάννενα το πλεονέκτημα είναι ότι είναι και πιο καρφί ο δρόμος. Ενώ ναι, εδώ τώρα είναι μέχρι τη Λάρισα καλά και μετά ναι, κλείνει λίγο, είναι λίγο πιο μαζεμένος. Πάντως ευτυχώς έχει καλό καιρό. Γιατί άμα έπρεπε να ταξιδέψουμε μία-δύο μέρες πριν, που υπήρχε κακοκαιρία σε όλη την Ελλάδα, θα ήταν πολύ διαφορετικό. Έχει κρύο όμως, έτσι. Ναι, τώρα έχει κρύο, αλλά έχει λιακάδα και νομίζω ότι αν ο καιρός που θα συναντήσουμε και στα Τρίκαλα, να φτάσουμε με το καλό, θα είναι παρόμοιος, θα δούμε και διαφορετικό αγωνιστικό χώρο συγκριτικά με τα παιχνίδια του Κυπέλλου που είδαμε και χθες, που έπαιξε το ρόλο του σε αρκετούς αγώνες. Ναι. Δηλαδή επηρέασε ο αγωνιστικός χώρος και η κατάστασή του. Και πάντα όταν ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι καλός, είναι πλεονέκτημα για τον πιο αδύναμο και αυτόν που θέλει να κλέψει κάτι από το παιχνίδι. Δεν ευνοεί ποτέ την ομάδα που θέλει να δημιουργήσει και να κυριαρχήσει. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, από τον ΠΑΟΚ αρχίζοντας, είπαμε για όλες τις απουσίες αρκετών βασικών ποδοσφαιριστών που πρέπει να ξεκουραστούν, να ετοιμαστούν για την Κυριακή. Νομίζω ότι, Δημήτρη, ότι είναι 7 στο σύνολο από τον ΠΑΟΚ. Είναι ναι, ο τραυματίας Γλύκος και ο τιμωρημένος Κάνιας, mm-hmm, ο τον Ισπανό να παίζει στο παιχνίδι της Κυριακής. Και από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής με βάση τους παίκτες που έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιεί ο Ίβιτς και να παίρνει στις αποστολές προφανώς, είναι στην άμυνα ο Βαρέλα και ο Μάτος. Και στην επίθεση η τριάδα που έπαιξε στον αγώνα με τον Ατρόμητο, ο Ροντρίγκες, ο Κάμπος και ο Κουλούρης. Ναι. Εντάξει, λίγο περίεργη είναι η επιλογή του Κουλούρη, αλλά έχω την εντύπωση. Αφού επιστρέφουν οι άλλοι δύο φορ. Ναι, επιστρέφουν οι άλλοι δύο και προφανώς υπάρχει και θέμα διαχείρισης, γιατί το σημερινό παιχνίδι λογίζεται ως μια διάδα, το ένα από τα δύο που έρχονται, γιατί είναι και το παιχνίδι με τον Παναθηναίκο. Ναι. Κάπως έτσι προχώρησε η διαχείριση. Κοίταξε, από τη μία, ο Κουλούρης μπορεί αυτή τη στιγμή να θεωρείται ο βασικός φορ του ΠΑΟΚ. Αυτό να είναι στο μυαλό του Ίβιτς. Αν και στη θέση του φορ είναι μια θέση που όλη τη χρονιά φέτος γίνονται αλλαγές. Δηλαδή στη θέση του ενός στόπερ, στη θέση του τρίτου χαφ και στη θέση του ενός φορ γίνονται συνέχεια αλλαγές. Αυτές είναι που έχουν rotation. Η άλλη είναι που είναι πιο σταθερή. Πλάγια μπακ, αμυντικά χαφ, Κάνια Σίμιροτ και Ροντρίγκες Κάμπος, Μάτος Λέοβατς είναι πιο σταθερή. Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Κλούρης πήρε συνεχόμενα παιχνίδια, τώρα θα παίξουν οι άλλοι και βλέπουμε Κυριακή ποιον θα ξεκινήσει. Με τον Κουλούρη να βλέπω να έχει πιο πολλές πιθανότητες από ό,τι φαίνεται. Πάντως, ενώ είναι λογικό να υπάρχει διαχείριση και να δίνονται και ανάσες, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσει ο Ίβιτς να δίνει χρόνο συμμετοχή στον Κουλούρη, γιατί έχει πάει αρκετά καλά και είναι αισθητή η διαφορά στο παιχνίδι του και δείχνει το πόσο του δίνει αυτοπεποίθηση όταν τον εμπιστεύεται ο προπονητής του και όταν του δίνει παιχνίδια, γιατί ήταν αρκετά καλύτερος στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο mm-hmm, από την αναμέτρηση στην Ιταλία κόντρα στην Φιωρεντίνα. Βεβαίως προσέθεσε και αυτός ένα ακόμα δοκάρι στη συλλογή του ΠΑΟΚ προχθές τη Δευτέρα. Βέβαια, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να το αποκαλύψουμε και πολύ αυτό. Αν κάτι έχει καταφέρει ο Κουλούρης είναι ότι βρίσκει αιστεία πάρα πολύ. Δηλαδή, αν παρατηρήσεις όλες τις φάσεις, την αιστεία τη βρίσκει. Τώρα το αν θα το βγάλει ο τροματοφύλακας ή αν θα χτυπήσει μπάλα στο δοκάρι είναι μια άλλη υπόθεση. Ναι. Πάντως, η όλη αναμέτρηση προφανώς και έχει την ιδιαιτερότητα και τη βαρύτητα ότι είναι το παιχνίδι που ακολουθεί όσα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας. Είναι η πρώτη αντίδραση της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο, γιατί το έχετε αναφέρει και εσείς τις τελευταίες δύο μέρες και το έχουμε πει και μέσα από το ΠΑΟΚ 24, ότι όλο αυτό που συνέβη και η πολύ μεγάλη ζημιά που έχει δημιουργηθεί έχει προκαλέσει και ένα πολύ μεγάλο σοκ, το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς οι ποδοσφαιριστές μέσα από τα παιχνίδια το ξεπερνάνε. Σήμερα θα είναι μια πρώτη ευκαιρία, παρότι είναι ένα παιχνίδι κυπέλλου. Επίσης, με βάση το πάθημα και άλλων ομάδων όπως του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη αρκετά προβλήματα στο κεφάλι του, δεν θα πρέπει να δημιουργήσει άλλο ένα. Σίγουρα θα πρέπει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τον διευκολύνει στην πρόκριση, στην επόμενη φάση και στην γενικότερη παρουσία του στο θεσμό του κυπέλου και στην επόμενη φάση. Και από εκεί και πέρα
νομίζω ότι αξίζει να αναφερθούμε και σε κάποια προβλήματα που έχει και ο Γεωργιάδης, ο οποίος έκανε βέβαια και κάποιες ωραίες δηλώσεις χθες, γιατί ρωτήθηκε από την πλευρά της νυν ομάδας του, από τα Τρίκαλα δηλαδή, για το πώς νιώθει που θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ έχει πετύχει πάρα πολλά ως ποδοσφαιριστής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει με τον γκολ του δώσει το τελευταίο κύπελλο της ομάδας. Ήταν προπονητής, έχει πειράσει και από διάφορα πόστα. Και αυτό που είπε είναι ότι η αγάπη που έχω για τον ΠΑΟΚ και τα συναισθήματα που έχω για την ομάδα δεν αλλάζουν ποτέ. Αυτά μένουν για πάντα. Απλά προφανώς μπαίνει και στα παπούτσια του επαγγελματία στο ποδόσφαιρο και επαγγελματία προπονητή. Οπότε σήμερα θα είναι αντίπαλος και οπότε θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να πάρει κάτι η ομάδα του. Πάντως ο Γεωργιάδης, για να δώσουμε κάποια πράγματα για το ρεπορτάζ, έχει βγάλει αποστολή η οποία αποτελείται από 18 ποδοσφαιριστές. Για να αναφερθούμε στα προβλήματά του, δεν υπολογίζει στους τραυματίες Χασομέρι, Τζάκσον, Καρίκη και Πελίγνου. Ενώ έχουν μείνει και εκτός αποστολής άλλοι 5 παίκτες, είναι ο Παπαδόπουλος, ο Σαρακατσάνος, ο Νιάρο, ο Στογιάνοβιτς και ο Χισάη. Οπότε, πώς το λένε τον καλό επιθετικό των Έλληνα που έχουν βγει και πέρυσι πρώτο σκόρερ? Κουσκουνάς. Κουσκουνάς. Ναι, ο Κουσκουνάς. Αυτός βγήκε πέρυσι πρώτο σκόρερ. Είναι καλός παίκτης, γρήγορος. Ωραίος επιθετικός. Γενικά τα Τρίκαλα... Έχει και Μουμίνο ο Γεωργιάδης. Ναι, 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 ναι. Και αυτός θα βρεθεί αντιμέτωπος με... Ο Βέρτζος είναι αυτός ο στόπερ που έχει παίξει αρκετά στη Δράμα, στον Απόλλωνα. Ο Μπαϊκαρά ποιος είναι? Ο Μπαϊκαρά είναι βεβαίως ο γνωστός. Ο γνωστός. Βέβαια. Τερματοφύλακα Σιδεράκη. Πολύ έντονο. Σιδεράκη τερματοφύλακας, ναι. Μάλιστα. Έχει ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παραστάσει και υψηλότερο επίπεδο και γενικά, όπως σχολιάσετε και εσείς νωρίτερα, είναι μια ομάδα που έχει διεκδικεί πράγματα στην Football League και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, να μην δώσει κανένα δικαίωμα και να καταφέρει να αποδείξει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στην πράξη ουσιαστικά, ότι είναι η καλύτερη ομάδα και ότι θα πάρει είτε τη νίκη είτε στη χειρότερη την ισοπαλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να κερδίσει όμως. Θυμίζουμε ότι μια τέτοια ομάδα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λάρισα ήταν πάρα πολύ καλή. Κέρδισε 2-0 και θα μπορούσε να κερδίσει και με πολύ μεγαλύτερο σκορ. Δηλαδή δεν είχε διαφορετικό πρόσωπο από ό,τι βασική. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι και η κατάσταση στον Όμιλο μετά και τη χθεσινή νίκη στο άλλο παιχνίδι της Λάρισας είναι αρκετά ισορροπημένη. Δηλαδή έχουμε τρεις ομάδες από τρεις βαθμούς, ναι, και μία ομάδα με κανένα βαθμό, οπότε ο ΠΑΟΚ έχει ένα επιπλέον κίνητρο να κερδίσει και να ξεχωρίσει, να πάει πρώτος. Αυτό που δεν αναφέραμε είναι μια πιθανή εντεκάδα για τον ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το ρόστερ, με τον Μπρίκιτ στο τέρμα, με Κρέσπο Μαλεζά στα στόπερ, με Γιαννούλη Κίτσιου στα μπακ, με δεκάρι πάλι, δηλαδή με Τσίμιρο, Τχαρίση και Μπίσεσβαρ. Προφανώς. Οπότε και ίδιο σύστημα, ας πούμε. Ναι, μάλλον. Και η ακραία είναι, ναι, ο Μιστακίδης Ροντιάμ, αφού οι άλλοι λείπουν, και ο. Και ο Περέρα ή ο Κλάους, ναι, στην επίθεση. Ή ο Περέρα στα άκρα. Εντάξει, έχει λύση. Έχει λύση. Μπορεί, εντάξει, να παίξει ο Περέρα στα άκρα. Μπορεί να παίξει στα άκρα, αλλά το θέμα είναι τι συμβαίνει με τον Κλάους γενικά. Οπότε γι' αυτό λέμε Περέρα. Ναι. Γιατί θεωρούμε πιο λογικό να μπει ο. Ο Περέρα στα φιλικά παιχνίδια, όσο δεν είχαμε πρωτάθλημα, με τον Αγροτικό Αστέρα και τον Πασαραϊκό, έτσι, έβαλε γκολ, έβαλε αρκετά γκολ, ως φορ. Στις αίρες ως φορ είχε εκείνη την εκπληκτική ενέργεια. Και μετά ήταν το πρόβλημα τραυματισμού. Αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Περέρα είναι φορ. Είτε με ένα στην κορυφή, είτε με δύο, είναι φορ. Καλά, δεν... αυτό οι προπονητές δεν το πιστεύουν πολύ. Ακούγοντας κάποιος όλα τα ονόματα των παιδιών που χρησιμοποιήσατε για μια πιθανή ενδεκάδα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πως για καθένα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές είναι και μια ιδιαίτερη ευκαιρία αυτά τα παιχνίδια. Για παράδειγμα, ο Κίτσιου φέτος, έχοντας μπροστά του τον Μάτος, δεν έχει πολλά παιχνίδια. Ναι. Ο Μάτος είναι και από τους καλύτερους παίκτες, οπότε σίγουρα είναι μια ευκαιρία για τον Κίτσιου να δείξει παραπάνω πράγματα. Βέβαια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, είναι και αρκετά δύσκολο από έναν παίκτη ο οποίος δεν έχει αγώνες στα πόδια του και δεν έχει γενικά ρυθμό, να μπει σε ένα παιχνίδι και να δείξει κατευθείαν ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Γιατί άλλο οι προπονήσεις, άλλο τα παιχνίδια και ο ρυθμός που δίνουν σε ένα ποδοσφαιριστή. Και από την άλλη, τι να κάνεις, ρε Γρηγόρη, αφού τα παιδιά μας φέτος δεν τραυματίζονται, να παρακαλάς να έχεις ελλείψεις είτε από κάρτες είτε από τραυματισμούς? Όχι. Αφού όχι, οι βασικοί είναι καλά, παίζουν οι βασικοί. Και οι άλλοι περιμένουν την ευκαιρία τους και στο χέρι τους είναι να δείξουν ότι μπορούν. Ακόμα και χωρίς ρυθμό αγώνα.
Είναι, και είναι στο πλαίσιο και της διαχείρισης αυτό και νομίζω ότι είναι και ευχάριστος πονοκέφαλος για έναν προπονητή να έχει πολλές λύσεις και να μπαίνει σε μια διαδικασία να χωρίζει διοργανώσεις. Έτσι. Είναι και κάτι που είχαμε προαναγγείλει όταν είχαμε αναφέρει ότι ο Μπρίκιτς μάλλον θα παίξει όπως και τελικά έγινε στην αναμέτρηση με την Φιωρεντίνα και το ρεπορτάζ που έφερε ο Δημήτρης Χριστάβος από την Ιταλία που έλεγε ότι για τέσσερις τερματοφύλακα μάλλον από εδώ και πέρα μπορεί ο Ίβιτς να μπει σε μια διαδικασία να χωρίσει διοργανώσεις, να δίνει δηλαδή στο Σέρβο λογικά τα παιχνίδια του Κυπέλλου και της Ευρώπης αν ο ΠΑΟ καταφέρει να προκριθεί και να συνεχίσει και να έχει το προβάδισμα σήμερα που μιλάμε ο Γλύκος για τα περισσότερα παιχνίδια στην Ελλάδα. Εντάξει, θα τα δούμε. Θα το δούμε. Αυτό εντάξει, και στο επόμενο παιχνίδι κάπως έτσι θα γίνει. Μια τέτοια εντεκάδα που μακάρι να είναι εισάξια της βασικής θα παίζει. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει αν είναι βασική ή αναπληρωματική. Αλλά μετά όταν αρχίσουν να μπαίνουμε σε φάσεις διπλών αγώνων και όχι ομίλων, δεν μπορεί, θα παίξει. Δηλαδή θα παίξει με αυτούς που παίζει και στο πρωτάθλημα αναγκαστικά. Δεν μπορεί να το διαχωρίσει. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Γρηγόρα, να σε αφήσουμε να συνεχίσει το δρόμο. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι, καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Στα ναι, ναι. Τρικάλα, καλή μετάδοση, καλή ενημέρωση. Καλή εντάξει, δουλειά. Ο Λίμπερο εννοείται ότι θα είναι εκεί και με διπλή εκπροσώπηση για το ΠΑΟ 24 θα έχουμε όλο το ρεπορτάζ. Προκύπτει μία είδηση που αφορά τον Παναθηναϊκό και έμεσα τον ΠΑΟΚ. Μισολουτό. Είναι μία ανακοίνωση της θύρας 13 όπου προαναγγέλει αποχή των οπαδών του Παναθηναϊκού από το μάτς με τον ΠΑΟΚ της Κυριακής. Είναι μια ανακοίνωση και κατά του Αλαφούζου. Είναι μια ανακοίνωση στην οποία έχουν αυτό πώς λέγεται, ακροστοιχίδα. Έχουν ναι. Το όνομα Παναθηναϊκός. Ναι, 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 ακροστοιχίδα. Και σε κάθε γράμμα βάζουν μια λέξη που ξεκινάει αυτό το γράμμα. Ποδοσφαιριστές, απαθείς, νοοτροπία απαράδεκτη, θίασος, ιτοπαθείς, νεοπαραγοντής και ανίκανη ιδιοκτήτης κατώτερος προσδοκιών, ομάδα συνοθήλευμα. Έχει και σειρά αυτή η ακροστοιχίδα. Και στο τέλος, βέβαια χρησιμοποιώντας με ένα κόμπλεξ το όνομα του ΠΑΟΚ, το οποίο το παραποιούν, τέλος πάντων γράφουν ότι σαν ένα πρώτο μέτρο αντίδρασης σε αυτά που συμβαίνουν στην ποδοσφαιρική ομάδα, η θέρα 13 ανακοινώνει την απόφασή της να απέχει τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ σαν ένα πρώτο μέτρο αντίδρασης σε αυτά που συμβαίνουν στην ποδοσφαιρική ομάδα. Καλούμε τα μέλη μας να μην παραβρεθούν στο ιστορικό μας πέταλο και προτρέπουμε τους φιλάθλους που θα αποφασίσουν να πάνε σε άλλες θύρες να ελέγξουν την οργή τους και να μην προβούν σε ακραίες κινήσεις που θα ζημιώσουν τους ίδιους και θα βάλουν σε πρόσθετο κίνδυνο το μέλλον της ομάδας. Μάλιστα. Αυτά εν όψει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο παιχνίδι όπου περιμένουμε και τον ορισμό του διαιτητή. Ναι. Σήμερα είτε θα γίνει. Σήμερα, είτε αύριο, είτε αύριο αφού γίνουν οι αγώνες κυπέλου. Όταν έχει κύπελο και έχει και αγώνες και την Πέμπτη, περιμένουν γιατί εντάξει, δεν ξέρεις πώς θα πάει ένας διαιτητής, ναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Οπότε κάνουν ορισμούς Παρασκευή. Κάπου άκουσα ότι δεν μπορεί να παίξει ο Σιδηρόπουλος στη Λεωφόρο γιατί έχει. Συνεχόμενα, έχει αγώνα τι? Champions League από τώρα έχει ενημερωθεί και παράξενο μου ακούγεται. Δηλαδή αν παίζει Τρίτη στο Champions League και έχει ενημερωθεί δεν μπορεί να παίξει Κυριακή κάπως ναι, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αυτές τις ιδιαιτερότητες. Πώς τυχαίνει πάντα και δεν μπορεί να έχει ο ΠΑΟΚ σε ένα τέτοιο ντέρμπι με αυτούς τους τρεις το Σιδηρόπουλο εκτός έδρας δεν μπορώ να καταλάβω. Και τυχαίνει πάντα να τον έχει εντός. Που παραλαμβάνω δεν είναι κακό, καλό είναι να τον έχει εντός, αλλά πώς γίνεται να μην τον έχει ποτέ εκτός. Γιατί και εκτός όπου υπάρχει πίεση, θες έναν πενταρίσιο που δεν να θα μην μασάει. Ναι. Όπως και ο αντίπαλός σου στην Τούμπα θέλει αυτόν ναι, διαιτητή δεν για να μην μασήσει υπέρ. Άλλο θέμα εδώ τώρα. Τα παλιά τα συστημικά κτλ. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Δεν έχει ο Παναθηναϊκός τέτοιες σχέσεις. Αλλά. Εντάξει, τώρα, αν ακουστεί κανένα μάνταλος που είναι πιθανός ως διεθνής κτλ. Εκεί πλέον έμπλεξη κατάσταση για όλους. Γιατί να πει καλύτερα Καλογερόπουλος, ας πούμε. Δεν μπορεί καλά. Δεν έχουν μείνει και πολύ. Δεν μπορεί κιόλας. Γιατί έχει. Θα πάει καλά. Ναι, ναι. Δεν μπορεί. Έπαιξε τον ΠΑΟΚ την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Κίζας μπορεί. Που. Και αυτός δείχνει προς το επιλογή είναι. Προς το σωστό δρόμο. Και ο Καλογερόπουλος το παλεύει. Ο Σιδηρόπουλος είναι σαφώς ο κορυφαίος και αυτός θα έπρεπε να παίξει αυτό το μάτς. Και το να λέμε τώρα ότι. Γιατί πάλι αυτός. Πώς θα γίνει πάλι αυτός. Ναι, αυτός. Αυτός. Τι να κάνουμε. Έτσι όπως είναι οι πίνακες. Τέλος πάντων, ας το δούμε.
Αύριο μεθαύριο. Όχι, όχι αύριο, αύριο μάλλον. Ό,τι και να γίνει, αύριο θα είναι. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με ήδη υγιεινής Ρεγκίνα. Μπείτε και στο Ρεγκίνα Μπάνιο για να βρείτε τα κορυφαία ήδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Κλείνουμε με αναδομό. 2310-241-508 το τηλέφωνο. Παίρνετε στην αναδομό και κανονίζετε με τα παιδιά πώς μπορείτε να σας γίνει μια μελέτη, να μάθετε τι κοστίζει μια ανακαίνιση στο παιδικό δωμάτιο ή στην κουζίνα. Να διακοσμήσετε τώρα τα Χριστούγεννα το σπίτι σας, να το κάνετε ζεστό, ωραίο, οικογενειακό. 2311-241-508 λοιπόν το τηλέφωνο της αναδομού που βρίσκεται στην Αγία Σοφίας, στην Αγία Σοφίας 18, ναι. Και Πειρατής, το κορυφαίο Beer and Rock Bar ανατολικά και ειδικά εκεί στην Τούμπα. Thursday σήμερα με τον Παναγιώτη Σκάμπελτζή. Ναι, όμως ρε φίλε, αυτά τα. Θα τα πεις εσύ. θα γελάει ο κόσμος. Απλά αγγλικά είναι, ρε φίλε. Southern Blues, Stoner, Hard Rock, Heavy Rock. Είναι είδη που ακούει ο συνέτερός σου. Θα έπρεπε να τα ξέρεις. Τέτοια ακούει και μας πρίζει. Με Stoner και με Hard Rock. Τόνι Μπίρας λέει. Tony... Πάλι για τον ίδιο άνθρωπο λέμε. Δεν πίνει μπίρα ο. Α, ότι δηλαδή σήμερα παίζουμε αυτά και δίνουμε και τόνους μπίρας. Τόνους μπίρας, ναι, εσύ νομίζω ότι είναι είδος μουσικής, τόνι μπίρας. Λοιπόν, αυτός είναι, σήμερα έχει κάποιο πρόβλημα ο Δημήτρης. Ίσως έχει να κάνει με το προηγούμενο δίωρο. Σοκαρισμένος ο συνάδελφος. Πάμε σε διάλειμμα με Πειρατή και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Λοιπόν, δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Γρήγορα να πούμε τους χορηγούς μας για να πάμε και στο μπασκετικό θέμα με έναν από τους αθλητές της ομάδας που θα έχουμε μαζί μας. Ρέμβι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι εδώ μαζί μας. Μπουζούκια Live στο μεγάλο χώρο του την Παρασκευή και ελληνική βραδιά φυσικά με Χρήστο Ανδριανό, Βασίλη Ραμπατζή, Βαγιαλάμπρου στην Ρέμβι στο 2310-433-100. Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 299, με φοβερές τιμές στο σέρβις, ανταλλακτικά, στους καταλύτες, εξατμίσεις και στην αναγέννηση καταλυτών. Τηλεφωνήστε και ραντεβού 46 11 63 για Beta Auto Center. Γκολόσο, ο βασιλιάς του Πενιρδί, Κλεάνθους και Παπά Φιγωνία, στο 9 11-110 μπορείτε να καλείτε από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα. Είναι εκεί προσφορές πολύ ωραίες, 2 συν 1 δώρο Πενιρλί και μία πίτσα τεράστια, ωραία, συν 1,5 λίτρο πέψη δώρο. Πάμε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Χθες κέρδισε στην παράταση την Ventspils. Πάμε να μιλήσουμε με έναν από τους πιο έμπειρους της ομάδας, μάλλον τον πιο έμπειρο. Στη γραμμή μας είναι ο Ανδρέας Ογκλινιαδάκης. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Είσαι καλά, γερός? Μια χαρά, εσείς? Ωραία, ωραία και εμείς. Ένα ακόμα παιχνίδι, Ανδρέα, που το οποίο το πήγατε στις λεπτομέρειες. Πήγε στις λεπτομέρειες. Συνήθως είτε χάνετε, είτε συνήθως κερδίζετε με κάποια διαφορά. Στο τέλος έρχεται μια ισορροπία και πάρε τελευταίο σου, τελευταία επίθεση, πάτε παράταση. Είναι τυχαίο? Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο. Ανδρέα, αν μπορείς λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σε ακούμε καλύτερα. Ναι. Ωραία, τώρα είμαστε. Έχουμε κάποιες αδυναμίες, δεν είναι τυχαίο. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε μάτι δεν είσαι ίδιος, ούτε το ρόστερ μας είναι ίδιο. Είχαμε 2 τραυματισμούς. Στην ουσία δεν είμαστε κάθε φορά η ίδια ομάδα, αλλά τουλάχιστον καταφέραμε σε ένα μάτι που στο τέλος πήγε η ισοπαλία να το πάρουμε. Συνήθως χάνουμε αυτά τα μάτς τον τελευταίο μήνα και είμαστε ευχαριστημένοι για το αποτέλεσμα. Εντάξει, εντός, κυρίως τα παίρνετε, δηλαδή και προχθές κερδίσατε τελευταία λεπτά και ένα ακόμα παιχνίδι με τον Απόλλωνα Πάτρας. Αλλά είναι το φαινόμενο το ίδιο ότι συνήθως πάει στις λεπτομέρειες, πάνε τα παιχνίδια σας. Είτε με τη θετική έννοια ξέρεις ότι παίζετε ίσως και με πιο καλούς αντιπάλους και το παλεύετε και το πάτε στις λεπτομέρειες, είτε με την αρνητική ότι και με πιο αδύναμους αντιπάλους δυσκολεύεστε να ξεφύγετε, να πάρετε διαφορά και να την κρατήσετε. Δεν κρυβόμαστε. Δεν έχουμε την ομοιογένεια που θα θέλαμε. Και είναι κάτι που παίρνει αρκετούς μήνες για να γίνει. Είμαστε ήδη καλύτερα από ό,τι ήμασταν στην αρχή και στα φιλικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τους αυτοματισμούς και επιθετικά αλλά και αμυντικά που θα θέλαμε ή που θα μπορούσαμε να έχουμε για το ρόστερ που έχουμε σαν ομάδα. Οπότε προσπαθούμε να παίρνουμε τις νίκες που χρειάζεται με οποιοδήποτε τρόπο,
οποιοδήποτε κόστος. Mm-hmm. Και ακόμα και αν το μάτς πάει παράταση, αν είμαστε μπροστά και το χάσουμε, αν χάνουμε σε όλο το μάτς, προσπαθούμε να πάρουμε τη νίκη για να έχουμε μια καλή πορεία στη συνέχεια και να έχουμε ευκαιρία να βελτιωθούμε. Αυτό τώρα που λες και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πριν πάμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Είστε μαζί εδώ και 3 μήνες τουλάχιστον, έτσι. Και παρόλα αυτά, ναι, λες ότι η ομοιογένεια ακόμα θέλει πολλή δουλειά. Άρα να υποθέσουμε ότι μετά τους 4-5 μήνες θα δούμε τον καλύτερο ΠΑΟΚ που μπορείτε να βγάλετε μες στο γήπεδο. Κοίταξε, είναι γεγονός ότι οι ομάδες που κρατάνε το ίδιο ρόστερ ή το ίδιο ρόστερ κατά 60-70% κάθε χρόνο είναι ομάδες που μπορούν να το κάνουν αυτό από το ξεκίνημα της σεζόν. Να ξεκινήσει η χρονιά τους και να, οι καινούργοι να μπουν γρήγορα και να υπάρχουν αυτοματισμοί. Όταν μια ομάδα αλλάζει 6-7 καινούργιους παίχτες όπως εμείς φέτος, το οποίο είναι φυσιολογικό, και όταν αυτοί οι παίχτες δεν είναι εμπειροί, ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα, ούτε στην Ευρώπη, κάποιοι παίζουν πρώτη φορά, είναι ακόμα πιο δύσκολο να τα βοηθήσουμε εμείς τα παιδιά αυτά που είμαστε εδώ, ξέρουμε το πρωτάθλημα ή ξέρουμε τον προπονητή, έχουμε ξανασυνεργαστεί μαζί του κτλ. Και αυτό σίγουρα παίρνει τη μισή χρονιά, είναι καλά τα ψέματα, θα σου πω ψέματα αν είναι λιγότερο. Σε κάποια μάτς το έχουμε κάνει και ολόκληρο το μάτς και κερδίσαμε ή και 2-3 μάτς συνεχόμενα, αλλά είναι κάτι που παίρνει καιρό και θεωρώ ότι μετά το μισό της χρονιάς θα μπορούμε να πούμε ότι κερδίζουμε από τους αυτοματισμούς μας. Άρα μισό λεπτό. Η σκληρή κριτική που ασκείται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και εντάξει, κυρίως στους ξένους, για τη σκληρή κριτική θα έδινες την ίδια απάντηση? Ότι είναι νέοι, ότι χρειάζεται προσαρμογή, ότι παίζουν πρώτη φορά στην Ευρώπη κάποιοι από αυτούς? Είναι η ίδια απάντηση που θα έδινες? Κοιτάξτε, είναι γεγονός αυτό, δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο, δεν είναι κάτι άλλο φανταστικό, είναι ακριβώς τα ίδια οι λόγοι, ας πούμε. Και επίσης ότι καλά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή, ενώ υπάρχει πληθώρα Αμερικάνων και κάθε χρόνο βγαίνουν παίχτες από κολέγια και κυρίως οι παίχτες που είναι στην Ευρώπη ξένοι είναι Αμερικάνοι, παρόλα αυτά η αλήθεια είναι ότι αναλόγως το budget που διαθέτεις έχεις και την ικανότητα να πάρεις κάποιους παίχτες ανάλογης αξίας. Και μην ξεχνάς ότι βλέπουμε ακόμα και ο Άρης, ας πούμε, που είναι μια ομάδα που πήρε παίχτες με τεράστιο budget, φοβερό κασέ, είναι παίχτες που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην ελληνική πραγματικότητα και κοστίζουν 5 φορές όσο οι ξένοι του ΠΑΟΚ. Άρα θέλω να πω ότι καμιά φορά δεν είναι απόλυτο αυτό και να σου τονίσω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει την υπέρβαση με βάση το budget που έχει και την εμπειρία που έχουν οι ξένοι του αυτή τη στιγμή. Υπέρβαση τι εννοείς? Την υπέρβαση αγωνιστική, όταν έχεις παιδί από κολέγιο που δεν έχει παίξει ποτέ, παίχτη που είναι από Αλφαδίου Ιταλίας, έναν παίχτη που έπαιξε 1-2 μήνες αλλά δεν έχει παίξει ποτέ στην Ευρώπη, νομίζω ότι καταφέρνει και στέκεται με αξιώσεις και στα 2 πρωταθλήματα που αγωνίζεται, θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία για τα δεδομένα του Νοεμβρίου, αν θέλεις. Για το επίπεδο συνοχής σίγουρα έχει επηρεάσει και η απουσία του Μαργαρίτη, έτσι δεν είναι? Έχει επηρεάσει πάρα πολύ η απουσία του Μαργαρίτη, γιατί είναι ένα παιδί που είναι χρόνια στην ομάδα, ξέρει τον προπονητή, κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Είναι ακόμα ένας playmaker στη θέση 4, ξέρει να διαβάζει, να πασάρει, έχει λύσει και με shoot και με drive, παίζει λόγω πόστη, είναι ένας παίκτης φοβερά χρήσιμος για τον ΠΑΟΚ. Και μας έχει επηρεάσει και σίγουρα αν ο Βαγγέλης ήταν μαζί μας από την αρχή, τα πράγματα είμαι σίγουρος ότι θα ήταν διαφορετικά και θα είχαμε κάνει περισσότερες νίκες. Άρα, Ανδρέα, είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει. Ο ΠΑΟΚ σιγά σιγά να ανεβαίνει, γιατί πράγματι ανεβαίνει. Η εικόνα σας είναι σαφώς πολύ διαφορετική από ό,τι πριν ένα μήνα. Και λιγότερα λάθη, βγαίνει και ποιότητα. Και είναι και φυσιολογικό αυτό που λέμε για παράδειγμα με το Σάιμπερτ. Έτσι είναι? Αυτή η σταδιακή άνοδος που παρουσιάζει και μας δείχνει τώρα ποιος είναι και γιατί επιλέχθηκε. Συμφωνώ απόλυτα, ενώ στην αρχή δεν μπορούσα να βλέπω τα πατήματά του, είχε ένα τραυματισμό, δεν καταλάβαινε το πρωτάθλημα. Προσπαθούμε να το εξηγήσουμε πώς παίζουν εδώ και πώς γίνεται και βλέπουμε ότι έχει το ταλέντο και προσπαθεί πάρα πολύ, πάντα προσπαθούσε. Απλά τώρα μετά από 3 μήνες αρχίζει και του βγαίνει το παιχνίδι. Και έχει αυτοπεποίθηση. Έχει αυτοπεποίθηση και το βγάζει μέσα στο παρκέ και μας δίνει νίκες ο Σάιμπερτ. Ναι, βέβαια. Αυτό που λες, του εξηγούμε πώς παίζουμε εδώ. Τι ακριβώς σημαίνει? Έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία για να μας πεις 2-3 πράγματα που μπορεί να δυσκολεύσουν το Cyber, για παράδειγμα. Ωραία, θα σου πω το εξής. Στο NBA υπάρχουν αμυντικά 3 δευτερόλεπτα που σημαίνει ότι ένας παίχτης που κάνει drive 9 στις 10 περιπτώσεις θα βάλει lay up ή θα καρφώσει. Ναι. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αμυντικά 3 δευτερόλεπτα, άρα ένας παίχτης που παίζει άμυνα δεν μπορεί να μείνει στην ρακέτα, μπορεί να μείνει όσο θέλει. Ναι, στην ρακέτα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι λοιπόν σε καλούς driver όπως είναι ο Cyber, πέφτουν 2 άτομα πάνω του, αναγκάζεται να βρει μια πάσα που μπορεί να μην υπάρχει,
Παίζουν την άμυνα, παίζουν άμυνα την πάσα που ψάχνει να βρει και δεν μπορεί να βρει καθόλου χώρους και πατήματα. Ναι. Τώρα το εξηγούμε λοιπόν πώς να κινείται, να βάζει τα πόδια του, να μην κάνει βήματα και να μπορεί να περνάει τον αντίπαλο και να βρίσκει χώρους μέσα από το βίντεο, μέσα από την κουβέντα με τα πιο έμπειρα παιδιά και το καταφέρνει αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Τώρα, πώς βλέπεις, μια και λέμε τώρα για το χθεσινό παιχνίδι που ήταν το ευρωπαϊκό, το επίπεδο αυτής της διοργάνωσης και πού κρατάς το ΠΑΟΚ, τι στόχο βλέπεις να έχει, απλά την πρόκριση στην επόμενη φάση? Το επίπεδο της διοργάνωσης είναι αρκετά καλό. Θεωρώ ότι έχει πολύ καλές ομάδες. Δεν έχει να ζηλέψει κάτι από το EuroCup, γιατί με αυτό μπορεί να συγκριθεί, ναι. Όχι με την Ευρωλίγκα φυσικά, να είμαστε ξεκάθαροι για το επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό και οργανωτικά και αγωνιστικά. Οι ομάδες είναι σε καλό επίπεδο. Είναι οι πρωταγωνίστριες ομάδες στις χώρες που παίζουν. Οπότε αυτό το καθιστά ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Υπάρχουν και κάποιες γνωστές ομάδες που έπαιζαν Ευρωλίγκα παλιά. Όπως η Villarban, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Όπως... και θεωρώ ότι είναι ένα καλό πρωτάθλημα. Τώρα για τον ΠΑΟΚ, ο στόχος μας είναι να προκριθούμε στην επόμενη φάση και είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτό θέλουμε. Και είναι κάτι που είναι εφικτό αλλά και αρκετά δύσκολο. Ανδρέα, τώρα που πιάσαμε το θέμα του Champions League, ένα θέμα που έχει προκύψει με τις μπάλες, μπορείς να μας το εξηγήσεις στην αρχή, γιατί σαν να μην μπορούσατε να τις πιάσετε, σαν να μην μπορούσατε να τα σουτάρετε. Το έχουν και άλλες ομάδες αυτό, το έχω παρατηρήσει και σε άλλα γήπεδα. Οι μπάλες που σου δίνουν να κάνεις ζέσταμα ή που παίζεις αλλά στο εξωτερικό είναι άπαιχτες στην ουσία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι κάθε ομάδα έχει δική της μπάλα στο δικό της πρωτάθλημα, όπως το ελληνικό. Είναι άλλη εταιρεία συνήθως. Το Champions League έβγαλε κάποιες μπάλες οι οποίες συνήθως δεν προτιμώνται από άλλα πρωταθλήματα. Είναι κάπως σκληρές και χρησιμοποιούσαμε πιο παλιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτές οι μπάλες δεν είναι οι μπάλες που έκανες προετοιμασία μαζί 1,5 μήνα. Άρα είναι άπαιχτες. Ξεκίνησε να παίζεις μαζί τους τον Οκτώβριο και πρέπει να βγάλεις 1-2 από αυτές για να είναι παιγμένες και να καταφέρεις να παίξεις. Και θεωρώ ότι η αλλαγή στην επαφή από το Σάββατο με Τρίτη που έχεις μια άλλη μπάλα και 2 μέρες μόνο να κάνεις προπόνηση σε συνδυασμό από ότι μόνο τις χρησιμοποιείς 2 μέρες τη βδομάδα για καμία ομάδα δεν είναι παιγμένες μπάλες και έτοιμες. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα και με το χρόνο και αυτό σιγά σιγά θα ξεπεραστεί. Καλά, σίγουρα, εντάξει. Ναι, θεωρώ ότι ήδη αρχίζουν και προσαρμόζονται όλες αυτό. Έχει περάσει αρκετό καιρός. Ανδρέας, στο πρωτάθλημα ο ρόλος του ΠΑΟΚ θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το ίδιο σκηνικό ντέρμπι, όλα ντέρμπι, εντός εκτός, με οποιονδήποτε. Εντάξει, ας βγάλουμε τους δύο πρώτους. Αλλά με κάθε άλλη ομάδα από το 3 μέχρι τη βάση. Όλα σε λεπτομέρειες. Θεωρώ ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό και όλες οι ομάδες, πρώτον δεν μπορείς να τις υποτιμήσεις. Οι περισσότερες ομάδες περιμένουν, κάνουν 5 προπονήσεις για να παίξουν μαζί στο Σάββατο και να σε κερδίσουν. Οπότε ερχόμενος εσύ από ένα παιχνίδι Ευρώπης έχεις μεν το χρόνο συμμετοχής, το ρυθμό, τον αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και η κούραση ενδιάμεσα. Έτσι κάθε παιχνίδι είναι ντέρμπι και είναι δύσκολο να το κερδίσεις. Όχι απαραίτητα ντέρμπι, αλλά είναι δύσκολο να το κερδίσεις. Θεωρώ ότι με το Ρέφιμον για παράδειγμα είχαμε το ρυθμό για 35 λεπτά. Ναι. Το παιχνίδι έγινε ντέρμπι στο τέλος όπως είχαμε και στην αρχή που μιλάγαμε και έχετε απόλυτο δίκιο. Παρ' όλα αυτά πήραμε την νίκη. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχουν καλοί παίχτες σε όλο το πρωτάθλημα και μέχρι να καταφέρουμε να έχουμε τον έλεγχο του παιχνιδιού για περισσότερο χρόνο και περισσότερα μάτς. Τα βάση θα είναι κοντά, θεωρώ. Ανδρέας, σε όποιον φίλαθλο, αυτό το οποίο λες και το εξηγείς, δεν μπορεί να το αντέξει. Γιατί έχει μάθει τον ΠΑΟΚ αλλιώς και παλιότερα και πρόσφατα και θέλει να βλέπει τον ΠΑΟΚ να παίζει με το ρύθμο και να κερδίζει 20 πόντους από το ημίχρονο. Και αυτό του βγάζει μετά μια άσχημη διάθεση, μια σκληρή κριτική ή μια αδιαφορία που δεν έχει στο γήπεδο. Τι θα έλεγες, αν μπορείς να πεις κάτι. Θα σου πω το εξής. Ένα παράδειγμα που θα σου δώσω είναι ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός φέτος με τις αυξημένες υποχρεώσεις που έχουν στην Ευρωλίγκα και τα διπλά μάτς μέσα στη βδομάδα θα κάνουν παραπάνω από μία ήττα ο καθένας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κακές ομάδες, αλλά μπορεί να χάσουν από τη Δόξα Λευκάδας για παράδειγμα ή από τα Τρίκαλα. Αυτό συμβαίνει γιατί το πρωτάθλημα του μπάσκετ γίνεται πιο γρήγορο, πιο ανταγωνιστικό. Μπαίνουν περισσότεροι Αμερικάνοι μέσα και είναι ο λόγος αυτός που είναι πιο απρόβλεπτο. Ο κόσμος έχει απόλυτο δίκιο του ΠΑΟΚ συγκεκριμένα και θέλει να βλέπει την ομάδα να κερδίζει.
Απλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι για το budget που έχει η ομάδα, ναι, τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει και το αγωνιστικό πρόσωπο που δείχνει. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει ο φίλαθλος ότι οι παίχτες τα δίνουν όλα μέσα στο μάτι και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να φέρουν την νίκη και ότι η διοίκηση του ΠΑΟΚ με τα δεδομένα που έχει στα χέρια της κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές, θα έλεγα, σε έμψη γολικό. Μάλιστα. Εντάξει. Βεβαίως εκείνοι θα απαντήσουν και γιατί έχουμε τέτοιο budget. Εσύ δεν έχεις απάντηση, δεν είναι δική σου δουλειά. Okay, το αφήνουμε στην άκρη. Ναι, ναι, φυσικά. Μαθαίνω ότι είσαι πολύ δίπλα στον Κόνιαρη. Αυτό ισχύει λόγω κοινής καταγωγής από τα Χανιά. Αυτή είναι η βάση της σχέσης της φιλίας ή και κάτι άλλο? Ναι, έχουμε πολλά κοινά με τον Αντώνη, γιατί έχουμε μεγαλώσει στην ίδια πόλη, με τους ίδιους τρόπους. Έχουμε αρκετά κοινά. Ναι. Κυρίως αυτό θα έλεγα. Λογικά χαίρεσαι κι εσύ, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, που βλέπουν και αυτόν κάθε εβδομάδα να είναι καλύτερος. Έτσι, γιατί πραγματικά είναι κάθε εβδομάδα καλύτερος και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον ΠΑΟΚ. Αν τελειώσει η χρονιά και ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει έναν Κόνιαρη και βασιστεί σε αυτά τα επόμενα χρόνια, είναι ένα τεράστιο όφελος. Είναι τεράστιο όφελος. Ο Αντώνης είναι ένα παιδί που δέχεται την πληροφορία, ρωτάει, συζητάει. Αν του πεις κάτι, είναι δεκτικός. Mm-hmm. Αυτό δεν συμβαίνει με τους περισσότερους μικρούς αθλητές. 19-20 ετών, οι περισσότεροι είναι ακόμα έφηβοι αντιδραστικοί, δεν δέχονται ή ξέρουν καλύτερα από σένα. Και ο Αντώνης, επειδή ακριβώς είναι τόσο δεκτικό παιδί και πολύ καλό στο χαρακτήρα του και πολύ επαγγελματίας, πηγαίνει στο γήπεδο νωρίς, προσπαθεί κάθε μετά, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό του τι θέλει να κάνει με το μπάσκετ. Γι' αυτό βλέπουμε όλοι την αποδοσή του, έτσι, και έχει βρει ρόλο, έχει βρει χρόνο και παίζει τόσο καλά και νομίζω ότι αξίζει τέτοια παιδιά να τα βοηθάω και εγώ και οποιοδήποτε, ας πούμε, είναι στη θέση μου. Και πλέον έχει και σημαντικό ρόλο από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, στο αμυντικό κομμάτι τουλάχιστον. Έχει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί θεωρώ ότι είναι από τους λίγους αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τουλάχιστον που μπορεί να παίξει τέτοια άμυνα στην περιφέρεια και το δείχνει σε κάθε μάτι με κάθε αντίπαλο. Και συνήθως μαρκάρει Αμερικάνους playmaker που είναι ακόμα πιο δύσκολο. Σωστά, σωστά. Κλείνοντας, Ανδρέα, περνάς καλά, το διασκεδάζεις, σου αρέσει εδώ η παρουσία σου στον ΠΑΟΚ? Ναι, περνάω πάρα πολύ καλά. Πραγματικά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ με αγκάλιασαν και ό,τι ακριβώς συζητήσαμε πριν έρθω ισχύει. Το κίνητρό μου ήταν η Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ και η υψηλή στόχη που έχει και ήθελα να παίξω αυτό το επίπεδο και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος με την επιλογή μου και το καλοκαίρι, αν γύρναγα 4 μήνες πριν, θα επέλεγα πάλι τον ΠΑΟΚ, τώρα που ξέρω και τις συνθήκες, κάποιες ώρες νωρίτερα θα έκλεινε τη συμφωνία. Κατανοητό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Αυτός ο Ανδρέας ο Γλυνιαδάκης, στα 35 του πλέον. Χαίρεσε να ακούς συνέντευξη από μπασκεμπολίστα. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Από ποδοσφαίστη, δεν πρόκειται να ακούσει. Φοβερός. Ειδικά η εξήγηση που έδωσε γιατί οι ξένοι μας δεν μπορούν εύκολα να κάνουν drive, εμένα πραγματικά με έπεισε. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου 10-15 φάσεις. Ένα παράδειγμα είναι. Ναι, δεν ήξερα ότι έχει 3 δευτερόλεπτα. Ούτε εγώ το ήξερα. Ότι στο NBA έχει 3. Γι' αυτό και δεν γεμίζει ρακέτα. Άλλο απαγορεύει τη ζώνη και άλλο απαγορεύει το αμυντικό 3 δευτερόλεπτα. Ναι. Φοβερός. Φοβερός, δηλαδή καρτοπιστικός σε αυτό που το ρωτάς. Ο Γλυνιαδάκης, ο οποίος έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες, έχει παίξει και στο NBA, αν δεν το ξέρατε. Και στους Seattle Supersonics όταν υπήρχαν. Έχει φτάσει μέχρι και Αστάνα. Βεβαίως έχει παίξει μπάσκετ σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Και Ευρώπη. Τώρα στο ΠΑΟΚ, σε πάρα πολλές χώρες. Είναι 35 του χρόνια. Και ακούσαμε μια φοβερή συνέντευξη, νομίζουμε, με όλες τις απόψεις και τα επιχειρήματα για να καταλάβουμε ακριβώς τα πράγματα που τον ρωτάμε. Λοιπόν, αυτά με την ομάδα του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Παίζει εκτός έδρας στην Κίμη. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Καλός, κακός. Έτσι θα πάει χρονιά από ό,τι φαίνεται. Περιμένοντας λίγη παραπάνω βελτίωση του ΠΑΟΚ, περιμένοντας επιστροφές, για να δούμε μήπως στο τέλος καταφέρει να πετύχει στόχους. Ποιους στόχους? Καμιά πρόκριση στην Ευρώπη, καμιά ρετράδα στην Ελλάδα. Μέχρι εκεί. Εφόσον το κύπελο χάθηκε νωρίς, εντάξει, τώρα μέχρι έτσι έγινε, μέχρι εκεί. Τώρα, για να έρθει η επόμενη χρονιά και να αλλάξουν άλλοι 7, 8, 10 παίχτες και πάλι από την αρχή. Αυτό πάλι αυτή λέω. Αυτή τη ματαιότητα του μπάσκετ. Ναι, επειδή τα οικονομικά δεδομένα στον ΠΑΟΚ φέτος με πέρσι, με του χρόνου, δεν πρόκειται να αλλάξουν πολύ, εκτός και αν βρεθεί ένας μεγαλομέτοχος. Έτσι.
αυτό που μπορεί ο ΠΑΟΚ να βελτιώσει του χρόνου και να ξεκινήσει από, από φέτος είναι το να κρατήσει κάποιους παραπάνω παίχτες και να μην κάνει, όπως λες, 8 αλλαγές του χρόνου. Να κάνει 4, να κάνει 5, να κρατήσει και ένα ξένο. Δεν θα, από... δε θα μείνουν. Θα έρθει ο Σάιμπερτ, αν συνεχίσει έτσι καλά, και θα σου πει: βέβαια, ναι. Μου έδωσε 50, θέλω τώρα 150. Άνα, μπράβο. Οπότε για να, το, για να κάνεις, ας πούμε, το άλμα και να τον κρατήσεις, πρέπει από κάπου αλλού να βρεθούν αλλά λεφτά. Για τον κάθε κόνιαρη που είναι άλλο στοίχημα και το έχεις πιο μεγάλο συμβόλαιο χρονικά, εφόσον φέτος τον κερδίζεις, του δίνεις ρόλο, τον εμπιστεύεσαι και παίρνεις πράγματα και θα φτάσει σε ένα σημείο το καλοκαίρι να είναι από τους καλύτερους, εκεί θα είναι μια πολύ καλή βάση μπορείς να χτίσεις πάνω. Έτσι. Λοιπόν, τα αφήνουμε το μπάσκετ στην άκρη. Έχουμε και βόλεϊ σε λίγο. Μεγάλο μάτς, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός σήμερα, μην ξεχνιόμαστε, στις 6. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε τι θα δούμε και στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μπορούσε να έρθει ο συνάδελφος της μισή ώρα να κάνουμε μια κουβέντα. 5 και 4 τρίκαλα ΠΑΟΚ στο κύπελο. Και στις 6 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο κύπελο. Και σε 6 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στο βόλι, είναι ξαναβολή σε αυτό το παιχνίδι. Σπουδαίο. Γιατί μιλάμε για δύο ομάδες που προφανώς θα είναι στην τελική τετράδα. Αν και νομίζω ότι φέτος έχουμε οκτάδα play-off. Έτσι, ο ένας με τον 8. Στο μπάσκετ, στο βόλι. 2, 7, 3, 6, 4, 5. Και πάλι εντάξει, θα προκύψουν να πεις οι 4 καλύτεροι που θα πάνε στην τετράδα. Μάλλον. Λοιπόν, να μιλήσουμε με τον Γιάννη τον Παρασκευαίδη για να μας πει τελικά παίζει δεν παίζει ο Σακόγλου, ο διαγώνης που έχει μείνει στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Αν έχει ρεπορτάζ για το τι σκέφτεται ο Καλμαζίδης, αν θα βάλει τον Ντάντε, τον οποίο Ντάντε ακούσαμε χθες να μας μιλάει εδώ στο Λίμπερο και στο ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, το σπουδαίο αυτό βραζιλιάνο που και εμείς έχουμε αυτή την περιέργεια τι μπορεί να δώσει αυτή την ομάδα και σε ποια κατάσταση είναι. Τι ώρα παίζουμε? 6. Και ποδόσφαιρα? 5 και 4. Εντάξει, μπλέκονται. Θα έχει κάνει 0-3 στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ, θέλω να δω την ομάδα. Θες να δει την ομάδα. Ολόκληρη. Και θα γυρίσω μετά στο 2-1 υπέρ μας να δω την τέταρτο σετ. Ναι. Μπα, θα γυρίσει και θα γίνει 3-0 και δεν θα έχει νόημα. Δεν θα προλάβω ούτε σε δύο. Ναι, ναι, έτσι πιστεύω. Στο ημίχρονο θα έχει 15 λεπτά, θα δω. Καλά. Κάτι είδες ποδόσφαιρο. Και όχι το ωραίο άθλημα με τα χέρια. Που δεν πέφτει κάτω η μπάλα και... Δεν έχει επαφές όμως. Λοιπόν, πάμε την καλησπέρα μας στον Γιάννη τον Παρασκευαίδη. Γιάννη, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά, εσείς? Θα παίξεις ή διαγώνιος? Εγώ ή ο Ραφαήλ Ογκαταζής, κάποιος θα μπει. Α, το... Κοιτάξτε τώρα, για να παίξεις εσύ ή ο Ραφαήλ, ένα μόνο είναι το ενδεχόμενο, να ανέβει ο ένας επάνω στον άλλον. Για να... Ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Ο Ραφαήλ είναι ψηλό παιδί, ο Γιάννης είναι λίγο... Ας ανέβει ο ένας πάνω στον άλλον. Για μέσο όρο κυλκής καλός είναι. Ναι. Εντάξει. 1,75, εντάξει. Τι? Τι είπε 1,75? 1,75, εμείς. 1,75 πώς, δεν τα 12 ποντά? Ναι, 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 ναι. Η ταυτότητα αυτό λέει. Η ταυτότητα αυτό λέει. Και ο ξάδερφος στην αστυνομία του Γιάννη. Και την ταυτότητα στο κλικής την έβγαλες. 1,75, αν είσαι 75, εγώ είμαι 83. Γιάννη, μπέρδεψαν το 7 με το 5, το βάλαν σε άλλη σειρά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω, όχι, σωστά το κάνανε. Για πες μας τώρα. Τι έγινε χθες με τον Σακόγλου και αν πράγματι υπάρχει θέμα, μην τυχόν δεν παίξει. Εντάξει, προχθές στην απογευματινή προπόνηση ο Σακόγλου γύρισε το πόδι του σε μια φάση. Δεν δείχνει να είναι τόσο σοβαρό. Χθες στο παλατάκι κυκλοφορούσε με την παντόφλα για να καταλάβει και ο κόσμος. Μας δίνει και εικόνα, ρε φίλε. Δεν είναι σοβαρό κατά τα άλλα. Είναι γνωστή η εικόνα με ένας με παντόφλα ή ένας με πατηρίτσες. Είναι πασίγνωστο το πράγμα. Πώς γίνεται δηλαδή? Νομίζω ότι για όλα αυτά ο Παπαπάοκ θα ξέρει τη δουλειά. Πέρσι στο χάντμπολ έκανε τον αγιασμό, δεν είχε βγάλει η ομάδα προπόνηση σε αυτή τη χρονιά με όλους τους παίκτες. Τι είναι, πρέπει να βρούμε με άλλη ιερά μονή? Πρέπει να, γίνει κάποιος γνωστός ακόμα, κάποιος παπάς ακόμα. Ποιος ο παπαμάνατζερ που είχαμε, πού είναι? Ξέρω εγώ. Άρα τι, 50-50? Δεν είναι 50-50, είναι 70-30 για την ακρίβεια. Να παίξει. Να παίξει. Αυτή την ώρα είναι στο παλατάκι ο Χάρης Σακόγλου, δοκιμάζει. Ακολουθεί και μια αγωγή, έκανε και μια έννηση το πρωί από όσο γνωρίζω. Ο ίδιος λέει, μεταφέρει πάντως, αυτό που μεταφέρει είναι ότι Θεού θέλοντος θα παίξω.
Ναι. Δηλαδή δεν δείχνει επηρεασμένο ούτε ψυχολογικά με αυτό που έχει. Αλλιώς. Αλλιώς μπορεί να δούμε τον Τάντε Διαγώνιο, το Σανθάνοβι Διαγώνιο, μπορεί να δούμε πολλά. Εδώ είδαμε τον Κωνσταντινίδη να παίζει Πασαδόρος φέτος. Αυτό είναι το άκρο να το. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να πάτσει μια ομάδα, Δηλαδή εντάξει, έχουν γίνει φέτος όλα στον ΠΑΟΚ. Έχουν γίνει τα πάντα, ούτως ώστε αυτή την περίοδο η ομάδα δηλαδή, να ήταν στο 50% στην απόδοση, τώρα είναι στο 30%. Φαντάζομαι αυτή η ομάδα να παίρνει πρωτάθλημα. Ποιος θα παίξει Διαγώνιος? Ο Ντάντος, Αφράνοβιτς. Γιατί δεν μπορεί να παίξει ο Σωτηρίου, ρε. Ο Διαγώνιος δεν έχει εμπλοκή στην υποδοχή. Όχι. Άρα καλύτερα να πάει ο Σωτηρίου που έχει μέτρια υποδοχή και να πάει ο Ντάντε στην υποδοχή. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, και ο Ντάντε είναι ένα ερωτηματικό για το πώς θα... Έλα ρε, έμπειρος είναι τώρα. Εντάξει, ελληνικό πρωτάθλημα είναι. Η μισή είναι στα κιλά μου. Εντάξει, απλά είπαμε. Απλά ο Παναθηναϊκός είναι από την 1η Αυγούστου μαζί. Δηλαδή όλοι οι παίχτες είναι μαζί, δεν λείψανε ούτε σε εθνικές ομάδες, δεν είχαν κάποιον πέρα του Μελγκαρέχο που είναι από την Κούβα. Δεν είχα κάποιον διεθνή για να... Αυτός έκανε φυλακή ή ήταν εκτός? Όχι, όχι. Αυτοί είχαν πάρει τότε τον Μελγκαρέχο, ποιος είναι ακραίος, και είχαν πάρει και τον Άλμπο. Έγινε το σκηνικό με τους Κουβανούς, ακυρώσαμε. Ελπίζω να σκεφτείς τι θέμα πρέπει να κάνεις σήμερα με τους Κουβανούς, εντάξει. Εκτός όλων των άλλων. Να μην στο πω στον αέρα τώρα. Φιντελ Κάστρο, φίλε. Μην το λες στον αέρα, τους ανοίγουμε τα μάτια τους άλλους κοιμισμένους. Ρε! Τσιγάρε! Θα κάνεις την ανοίγεις τη συζήτηση. Θα κάνεις. Ποιος Κουβανούς? Έχει Κουβανούς ο Παναθηναϊκός. Και τι έγινε? Μισή Ελλάδα μαλώνει στο Facebook. Κάνω κάτι όταν δικτάτορας ή φιλελεύθερος, δε φίλε. Ναι. Πάρε και τους Κουβανούς, πες τι σημαίνει για σένα. Περιμένεις να μιλήσει. Δικτάτορας με 3 εκατομμύρια στο δρόμο. Εντάξει, λοιπόν, άκου τώρα. Υπάρχει όμως πολύ σημαντική ποδοσφαιρική βολεϊκή ανάλυση σε σχέση με τον Κάστρο, γιατί ένας βασικός λόγος που οι Κουβανοί έρχονται στη χώρα μας είναι αυτός, το ότι δεν έχουν εγχώριο πρωτάθλημα λόγω σοσιαλισμού τύπου Κάστρου, γιατί πιστεύει ο Κάστρο ότι ο αθλητισμός πρέπει να είναι ερασιτεχνικός και να μην υπάρχουν πρωταθλητισμοί και να ξεχωρίζουν ομάδες κλπ. Και έτσι έφτασε στο σημείο οι Κουβανοί να είναι δώρο σε όλες τις ομάδες της Ευρώπης και πολύ περισσότερο στην Ελλάδα που έχει τα μπάτζετ να τους καλύψει. Πες μου ένα Κουβανό ποδοσφαιριστή. Κανένα. Γιατί δεν πήραμε τόσο το Μαγιόλ? Να έχουμε και στο ύψος τίποτα. Γιατί τι έγινε? Ναι, με το ποδόσφαιρο τι έχει γίνει? Κοιμούνται εκεί στον ΑΣΜΑ ΠΑΟΚ. Πάλι δεν τόσο το Μαγιόλ. Ελεύθερος ήταν. Για λέγε. Λοιπόν, Γιάννη, 6 ώρα. Και 6 ώρα το παιχνίδι και τώρα μόλις παίρνω και νεότερη ενημέρωση για τον Σακόγλου, ο οποίος μάλλον ακούει, δεν ξέρω, και γράφει ότι μασάνε τα κουμάντο. Άρα θα παίξει. Μάλιστα. Ειδικό αυτό. Βέβαια, ο Παναθηναϊκός θέλει μεγάλη προσοχή. Δεν είναι μόνο ο Γκονσάλες, ο Διαγώνιος ή ο Μελγκαρέχο ο ακραίος. Είναι και ο Τσίροβιτς ο ακραίος που επίσης έχει πάει εξαιρετικά τη φετινή χρονιά. Είναι ο Ραγγέλ, ο οποίος επιστρέφει στο Παλατάκι ως αντίπαλος αυτή την φορά. Έχουν τον Ιώνας, τον Ρέζικ, τον Πασαδόρο. Γενικά είναι μια δυνατή ομάδα. Εκεί ο κύριος Ανδρεόπουλος έχει κάνει φέτος ένα δυνατό ρόστερ, το οποίο σίγουρα θα είναι και αυτή μέσα στην τετράδα. Και την ίδια ώρα, έτσι λίγο γρήγορα, παιδιά, να σημειώσουμε ότι υπάρχει και θέμα με το link-up. Ναι, το έγραψες χθες το βράδυ στο ΠΑΟΚ 4. Ένα link-up το οποίο θα γίνει στην Κύπρο ή θα γίνονταν στην Κύπρο, ήταν προγραμματισμένο. Σε αυτό έχουν και δει στην πρόκριση ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς. Και υπάρχει πρόβλημα, βεβαίως. Δεν φτάνουν του ΟΗΕ, ο στρατός δεν φτάνει για να καλύψει τις ανάγκες. 19 Ιουλίου ανακοινώθηκε πως θα γίνει εκεί το Final Four και μέχρι χθες δεν είχε προνοήσει κανείς από τους εμπλεκόμενους να ζητήσει για την σχετική άδεια από την κυπριακή κυβέρνηση. Από την κυπριακή κυβέρνηση, ποιος θα διοργάνωνε το Final Four? Η κυπριακή ομοσπονδία? Η ΕΣΑΠ μαζί με την ΚΟΠΕ. Οι δύο ομοσπονδίες. Της Ελλάδας? Η ΕΣΑΠ είναι της Ελλάδας, η ΚΟΠΕ είναι της Κύπρου. Άρα η Κυπριακή Ομοσπονδία δεν έχει την ευθύνη. Τι χρειάζεται να πάρει από την κυβέρνηση? Ναι. Χρειάζεται. Δεν είναι απλά τυπικό. Από τις αρχές, από την αστυνομία. Γιατί θεωρείται διεθνές τουρνουά? Παιδιά, μην το λέω. Θα έχει 500 οπαδούς από κάθε ομάδα. Θα πρέπει να το ξέρει η κυβέρνηση, γιατί μπορεί η Κύπρος να μειωθεί άλλο ένα τρίτο. Δηλαδή, απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή. Θα είναι 500 Παναθηναϊκοί, 500 Ολυμπιακοί, 500 δικοί μας και 500 Ηρακλείδες, ξέρω. Διαφύγουν στην τουρκική πλευρά, ναι, του νησιού. Θα θυμηθούν εποχές Ατήλα εκεί σε κάποια φάση. Θα είναι, ναι, εκεί. Θα είναι εκεί. Δεν θα είναι εκεί, αν και τον βλέπω να ψήνεται, αν δει τι παίζει. Ωραία. Και έρχονται αυτοί από 500.
Εντάξει. Ναι. Τι θα να κάνει η Κυπριακή Αστυνομία, εξακουστεί. Εθνικό θέμα θέτει. Ότι εθνικό θέμα, ρε. Σου λέω τώρα, πώς είχαν πάει στην πρεσβεία της Αγγλίας τότε του Χρου με το που μπήκαν οι άλλοι. Ναι. Τους λέω να ξαναπηγαίνουν μια βόλτα. Και είναι και γύρω-γύρω θάλασσα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορείς και να ξεφύγεις εύκολα. Πού να πας. Και από τη μια μεριά για να φτάσει στη θάλασσα έχει και σύνορα. Ναι, δεν είναι. Δηλαδή έχει και λίγες προσβάσεις. Τίποτα, παιδιά. Άρα, Γιάννη, τι και πού, προς τα πού πάει το θέμα τώρα. Κοίταξε, μπορεί να γίνει το παιχνίδι με συγγενείς και με συγγενείς. Α, σου βρω εγώ 12 δικούς μου συγγενείς στην Κύπρο για πλάκα, να ξέρεις. Τον Κόλκα Κόλκου, τον Σταύρο Σταύρου, τον... Δύσκολο να αλλάξει έδρα, λες. Δεν είναι δύσκολο. Το θέμα είναι ότι αν το τελικά το δεχτούν, μιλάνε για ότι μιλάνε οι κυπριακές αρχές ότι χρειάζονται μια έξτρα δύναμη αστυνομικών δυνάμων. Τι σούπερ μαντολίνι, τι του Νοΐε. Να παραγγείλουν και κανένα βατραχάνθρωπο, πες τους. Και αν ο καλούς έχει εκεί, έχει και ακόμα. Ζήτησαν 400 άνδρες παραπάνω. Εγώ έμενα στην Αθήνα όταν έγινε το Final Four στο Τελ Αβίβ, που είπε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Με τα πλοία. Με τα πλοία. Δηλαδή τώρα να είσαι η Μοσάντ, να έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει και να μπορείς αυτούς στο να... βιογραφικό σου και να γίνεται το Τελ Αβίβ γιάχμα κανονικά. Δηλαδή τι, μπορεί να πάμε πάλι στην Γλυφάδα, να έχουμε πάλι καμία Γλυφάδα. Εγώ αν δεν κάνω λάθος θυμάμαι πέρσι την δήλωση του κυρίου Αχιλέα Μαυρομάτη όταν είχε γίνει το παιχνίδι στον Ολυμπιακό. Του τότε, ναι. Του τέος. Ναι. Του τέος, ότι αν τελικά συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ να γίνει το παιχνίδι με τον, στη Γλυφάδα θα πάει στη για Μακεδονία. Το κύπελο. Ναι, για το κύπελο. Για το κύπελο. Άλλη διοργάνωση αυτή. Οπότε αναγκαστικά δεν θα πάει το League Cup στη Μακεδονία. Αυτό θα πάει καμιά Αλεξανδρούπολη. Για τον Νίκο το κύπελο που θα γίνει φέτος. Δεν ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρουμε ακόμα. Υποτίθεται ότι θα γίνει Μακεδονία. Με βάση όσα έλεγε η προηγούμενη Ομοσπονδία. Ναι, του Μαυρομάτη. Ναι, η δέσμευση είναι της Ομοσπονδίας, δεν είναι του Μαυρομάτη. Του προσώπου. Ναι, του προσώπου συνεχίζει να υπάρχει. Έτσι, λέτε εσείς. Mm. Καλά. Ωραία. Και γρήγορα, να πούμε ότι το handball συνεχίζει την προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Δούκα. Η προϊστορία είναι τραγική για το κύπελο. Για το κύπελο. Σε 19 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ στην έδρα του Δούκα έχει μόλις 2 νίκες. Και ένα παιχνίδι ισόπαλο 16 ήττες. Σαν τη Ριζούπολη. Και έχει αποκλειστεί. Και την Κρήτη. Ναι. Και έχει αποκλειστεί 3 φορές το κύπελο εκεί μέσα. Αυτό το μάτς είναι Παρασκευή. Αυτό το μάτς είναι την Κυριακή. Την Κυριακή. Μάλιστα. Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή δουλειά και εσένα στο Βόλι. Να σε καλό μεσημέρι. Να σε καλά, γεια. Ωραία. Γεμάτο απόγευμα. Με ποδόσφαιρο και με Βόλι. Καναπές, γωνία, τσιγάρο, αφού νεύρα. Κέρδισε η μεγάλη ομάδα του μπάσκετ και εγώ με τον μεγάλο Ανδρέα Γλυνιαδάκη να. Πες τι έγινε στο τσάτ μας. Στο τσάτ μας. Τι έγινε. Το μίλησε, τι εννοεί. Αν το μίλησα, λέει. 2 φορές. Α, χθες το μπάσκετ. Ναι, ρε. Μίλησε το μάτι στο μείον 12. Με το που μιλάει, έκανε 15-0. Ναι, 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 αλήθεια, αλήθεια. Εντάξει, είναι σε καλή φόρμα ναι, όσον αφορά το μίλημα. Ναι, του βγαίνουν όλα τα γούρια. Την άλλη φορά που τι έγινε στο ΠΑΟΚ, στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, που γράφει κατά λάθος ο Γιάννης Παρασκευέτης, ο οποίος είναι καινούριος σχετικά στην ομάδα, και γράφει, τολμάει και γράφει στο 0-1 ναι. Και το σκορ 12-16. Τι κάνει ρωτάδε. Τι κάνει ρε ο Σωτηρίου. Και με το που με το γράφει. Το γράφει αρχίζει ο Σωτηρίου να χάνει επιθέσεις. Δεν είναι το θέμα Σωτηρίου. Όλη η ομάδα. Σαφράνοβιτς, ναι. Αλλά όλη η ομάδα, όχι ο παίχτης μόνο. Ναι, πρόσεξε. Ο άλλος σάλταρε. Ναι, ναι, έχω γούρι. Δεν μιλάς όταν πάει καλά το πράγμα. Ναι, γιατί κοίταξε να δεις. Και ο Παρασκευαϊδής είναι μεταγραφή. Όπως ο παίχτης που έρχεται λέει: ξέρω που ήρθα. Ναι, και έτσι, δεν ξέρει που ήρθα. Και δεν ξέρεις που ήρθες, ναι. Ρε φίλε. Αυτά ναι. Δεν πληρώνουμε και στον ΠΑΟΚ. Ναι, δεν ξέρουν ναι. Που ήρθανε. Δεν, δεν μιλάς. Όταν πάει καλά το παιχνίδι, δεν το βουλώνεις. Υπάρχει σιγή στο chat. Ωραία, και όταν κερδίσουμε, πετάγεσαι. Αν δεν πάει καλά, αρχίζει το μίλημα. Αυτό είναι ο νόμος. Ναι. Στον ΠΑΟΚ 24. Αρχίζει ζώα. Ναι. Έχεις κάποιες εκφράσεις πολύ συγκεκριμένες, Σταύρε μου. Ναι, σκάστε ζώα. Ναι. Ναι. Α, ναι. Όχι. Τα... Τι κάνουν. Κάνουν τα ζώα, είναι η φράση κλασική. Για τι το ζούμε, cyber, ρε. Το cyber πώς να αποθέσεις το κάρφωμα. Ναι, όχι, έχω cyber. Πού το είπες. Και πήγε παράταση το μας, δεν κερδίσαμε. Λέω έχω cyber, δεν μασάω. Και είναι όμως που δεν βάλει καλά από εκεί πέρα. Ωραία. Πάμε στο Newsfish. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS24 Κουγιουμτζίδης. Δύο ειδήσεις έχουμε, μία τοπική και μία που μας έρχεται από την Αθήνα. Η τοπική είναι ότι χθες τη νύχτα αργά το αναψυκτήριο, λέει, του Ξαρχάκου, εκεί στο πάρκο του Ξαρχάκου, που είναι η περιοχή που περικλείεται από την Νικολάου Γερμανού, την Οδό και τη Μεγάλο Αλεξάνδρου, πήρε φωτιά. Άγνωστες μέχρι στιγμής οι αιτίες και κάει και ολοσχερός το αναψυκτήριο.
μέσα εκεί στο πάρκο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απέναντι από το Λευκό Πύργο. Τώρα και από την Αθήνα υπάρχει μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Σε κατάστημα Everest στην πλατεία Βικτωρίας έγινε μια ισχυρότατη έκρηξη και έχουμε έναν νεκρό και 6 τραυματίες. Αμέσως μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε φωτιά που έσβησε πριν από λίγο. Οι πυροσβέστες εντόπισαν εγκλωβισμένο άτομο που έχασε τη ζωή του και έχουμε και 6 τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη αυτή πιθανόν οφείλεται σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης ή σε έκρηξη μιας φιάλης προπανίου. Γιατί στην αρχή το μυαλό μας πήγε σε κάποια βομβιστική επίθεση, ας πούμε. Τελικά είναι κάποιο ατύχημα που έγινε στο κέντρο της Αθήνας. Κλείνουμε ακριβώς στις 2. Beta Auto Center και σήμερα μαζί, αν θέλετε ολοκληρωμένη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Μοναστηρίου 299 και 461163 για να κλείσετε ραντεβού σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με μεγάλη παρακαταθήκη ανταλλακτικών, ποιοτικό σέρβις, εγγυημένη αναγέννηση καταλυτών και φίλτρων πετρελαίου για κάθε τύπο οχήματος. Beta Auto Center. Στην εξέλιξη της ημέρας θα έχουμε εννοείται όλη την ενημέρωση για το τι συμβαίνει στο ταξίδι του ΠΑΟΚ, έστω και ο δικός στα Τρίκαλα για το παιχνίδι με τα Τρίκαλα. 5 και 4 η μετάδοση, 6 ώρα το βόλεϊ. Πολύ ασπρόμαυρη ενημέρωση και σήμερα, Δημήτρη. Βεβαίως. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε εδώ και θα τα διαβάσετε στο pao24.com αύριο το πρωί στις 12, ξανά μαζί σας η αγαπημένη εκπομπή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.